Μας φάνηκε λίγος ένας τέτοιος στόχος, σαν τσαλαμπούτι μας σε δαχτυλίθρα. Αλλά και λάθος επίσης μας φάνηκε, ειδικά σε μια εποχή σαν τη σημερινή. Επιλέξαμε λοιπόν να βάλουμε πιο ψηλά τον πήχη, να αναμετρηθούμε με το βασικό ερώτημα που απασχολεί η κοινωνική πλειοψηφία σήμερα. Τους εργαζόμενους, την νεολαία, τους ανέργους. Φέρνουν στο προσκήνιο την κομμουνιστική απελευθέρωση ως ανάγκη, ως δυνατότητα, αλλά και ως τάση της ταξικής πάλης με φρέσκο και ζωντανό τρόπο, το ξαναλέω, ειδικά στη νέα γενιά. Αν ακολουθούσαμε έναν άλλο δρόμο, θα ήταν σαν να αποδεχόμαστε ότι το ρεύμα μας είναι λίγο πολύ για το 0, κάτι. Ή ότι, ότι το DNA του αποκλείει κάτι πιο μεγάλο. Των αναδιαρθρώσεων της εμπειρίας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναστοχασμού πάνω στα πεπραγμένα του κινήματος και της αριστεράς. Γύρω από αυτό το ερώτημα, άλλωστε, διαπλέκεται και το κεντρικό αφήγημα της αστικής ιδεολογίας. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Σε μια εποχή, μάλιστα, που ο καπιταλισμός αδυνατεί να προσφέρει ελκτικό όραμα στους εργαζόμενους και τους νέους. Βραχαίος χρόνου. Όσο μπορούμε φυσικά, όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας και πάντως με ανοιχτές αντένες στη σχετική συζήτηση εντός Ελλάδας και διεθνώς. Βάζω εδώ μια άνω τελεία για να υπογραμμίσω την ανάγκη μιας βαθιάς τομής στη σχέση του ρεύματός μας με τον μαρξισμό, στην ανάγκη συμβολής στη δημιουργική ανάπτυξη του μαρξισμού, ενός νέου κύματος επαναστατικού διαφωτισμού. Υπάρχει το δυναμικό για κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα σε νεότερες γενιές. Υπάρχει προφανώς και έξω από τον Άρκετ την ΟΚΟΑ, το δείχνουν πάρα πολύ καλά και παραστατικά τα τετράδια του μαρξισμού. Πρέπει να αναβάλλετε άλλο. Ας κλείσω εδώ την άνω τελεία και ας επανέλθουμε στα δεδομένα τα οποία προσπαθήσαμε να μελετήσουμε για να διαμορφώσουμε τις θέσεις, όλη τη συλλογιστική του κειμένου των θέσεων. Δεδομένο πρώτο, ο καπιταλισμός της εποχής μας. Καθώς έχουν περάσει 9 χρόνια από την ανοιχτή εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης, προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα και σε αυτά επιχειρούν να απαντήσουν οι θέσεις. Γιατί η κρίση επιμένει? Πού οφείλεται η δυσκολία υπέρβασής της? Τι απέδωσαν οι έως τώρα προσπάθειες του κεφαλαίου και ποιες αλλαγές δρομολογούνται στην ακολουθούμενη στρατηγική για την ανάταξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας? Στο πλαίσιο αυτό, πώς διαπλέκεται η απογείωση της εκμετάλλευσης με την απογείωση των καπιταλιστικών ανταγωνισμών, το εθνικισμό με τον κομμουνισμό, το σήμερα με το αύριο της ταξικής πάλης? Πώς σταθήκαμε απέναντι στο φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ και την κυβερνητική του πρόταση? Πώς δώσαμε τη μάχη των ιδεών και του πολιτισμού, αλλά και τη μάχη των σχημάτων στους χώρους, στις γειτονιές, τη μάχη του καπιταλιστικού πόλου και της ανταρσίας? Γιατί έγιναν ελάχιστα μόνο βήματα στην υπόθεση ενός σύγχρονου προγράμματος και κόμματος της κομμουνιστικής απελευθέρωσης? Αλλά και ποια υπήρχουσα ανάγκη ταξικής ανασυγκρότησης? Και επίσης τα όρια ενός συγκεκριμένου τρόπου συνδυασμού του οικονομικού με τον πολιτικό αγώνα, της τακτικής με τη στρατηγική, με καθοριστική. Σαν θεάτρου ηρεμίας, αλλά σε συνθήκες μάχης απέναντι στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και όπως επισημαίνουν οι θέσεις, απέναντι σε μια νέα επικίνδυνη φάση της υπεραντιδραστικής επιδρομής του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας, της ελληνικής αστικής τάξης και της κυβέρνησης. Μιας επιδρομής τόσο σε διεθνές επίπεδο, όπου είναι χαρακτηριστική η διοίκηση Τραμπ, η εκλογή του Τραμπ, αλλά είναι χαρακτηριστική και η αντιδραστική εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τη στρατιωτικοποίησή της, τη γνώση και αυτοπεποίθηση για την ανάγκη ανατροπής αυτού του συσχετισμού, και είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο με το οποίο ασχολείται το κείμενο των θέσεων. Ανέφερε ήδη ο σύντροφος Βασίλης προηγούμενα και θα συμπληρώσω δύο ζητήματα μόνο. Το πρώτο, έχουμε επίγνωση ότι ο πρώτος γύρος του μεγάλου κοινωνικού πολέμου είναι στοιχείο κριτικής και αυτοκριτικής αυτό. Ενάντια στη βάρβαρη μνημονιακή επίθεση για την αντιδραστική αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλισμού, βρήκε το λαϊκό στρατόπεδο ηττημένο. Η όποια τάση αριστερής ανατρεπτικής, αντικαπιταλιστικής και επαναστατικής απάντησης.
Θαραλέα έμπρακτη αυτοκριτική αντιμετώπιση του φαινομένου ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά των μαχόμενων ανατρεπτικών δυνάμεων της αριστεράς είναι αναγκαία και δεν μπορεί παρά να γίνει με ρήξη και υπέρβαση από τα αριστερά του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των παραλλαγών του. Και από αυτήν ακριβώς τη σκοπιά είναι που υπάρχει ολόκληρο κομμάτι και δικής μας αυτοκριτικής. Βασική μας επιδίωξη, συντρόφισσες και σύντροφοι, τη στρατηγική δηλαδή της πλήρους εργατικής χειραφέτησης και οργάνου και της οργάνωσης που την αντιπροσωπεύει αποτελούν την προτεραιότητα των τετάρτου συνεδρίου. Μήπως πρέπει να το του προγράμματος και του μετόπου. Και μιλάμε για το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης, το αντικαπιταλιστικό εργατικό μέτωπο που υπηρετούν αυτή τη στρατηγική και τακτική. Και εδώ είναι ανάγκη να διευκρινίσουμε αυτό που υπογραμμίζουν οι θέσεις και τίθεται καλόπιστα από φίλους και συντρόφους σαν ερώτημα. Του αναλωτικού δογματισμού και της ενσωμάτωσης στην αστική πολιτική που την πληρώνει σήμερα ο φτωχός λαός, η εργατική τάξη, και αν δεν την ανατρέψουμε αυτή τη λογική θα την πληρώσει και η αριστερά για πολλά χρόνια. Η απόφασή μας να συμβάλλουμε στη συγκρότηση ενός σύγχρονου επαναστατικού κομμουνιστικού φορέα αποτελεί την πιο ουσιαστική έμπρακτη αυτοκριτική για τη μέχρι τώρα συμβολή μας, αλλά και για τα όρια τις αντιφάσεις και τις αδυναμίες του ΝΑΡ στη διαδικασία της κομμουνιστικής ανασυγκρότησης, στην παρέμβασή του στο μέτωπο, στο κίνημα. Υπάρχει σχετικό κεφάλαιο που η αυτοκριτική μας κινείται σε αυτή την κατεύθυνση και όχι σε άλλες κατευθύνσεις όπως μας ζητούν από άλλες πλευρές, από άλλες τάσεις, άλλα ρεύματα. Δουλειά, ειρήνη και ελευθερία, στο βαθμό όμως που συνδέεται με την αντικαπιταλιστική και εντάσσεται στην καπιταλιστική ανατροπή, εμπνέεται και φωτίζεται από τη δυνατότητα της επανάστασης για μια νέα κομμουνιστική ελπίδα. Αυτό είναι το σύνθημα και του τέταρτου συνεδρίου. Αυτή είναι η πεποίθησή μας. Σας ευχαριστώ. Όταν το 12 στην κρίσιμη εκείνη και καμπή μετά τους πρώτους αντιμνημονιακούς αγώνες του 10-12 γίνανε οι πρώτες και ο δεύτερος γύρος των εκλογών που εξφενδόνησε το ΣΥΡΙΖΑ εκεί που τον εξφενδόνησε και τη στιγμή που όλοι μας λέγανε σεκταριστές και δεν ξέρω εγώ τι, ναι, εμείς παρόλο που ήμασταν σε κόντρα με την Ανταρσία εκείνη την εποχή, στο δεύτερο γύρο ψηφίσαμε την Ανταρσία γιατί είπαμε όχι όπως και εσείς. Δεν πρόκειται να υποταχτούμε σε αυτή τη φενάκη, σε αυτή την παγίδα που στείνεται. Αυτό δεν σήμαινε ότι αγνοούσαμε μια κίνηση προς τα αριστερά εκατομμυρίων που εκφραζόταν σε αυτή τη χώρα εκείνη και τη στιγμή. Αλλά έπρεπε κάποιος να κρατήσει, κομμουνιστές να κρατήσουν τη σημαία της πολιτικής ανεξαρτησίας της εργατικής τάξης. Και σήμερα αυτό είναι πιο κρίσιμο παρά ποτέ. Αν αυτή τη στιγμή έχουμε αυταπάτες ότι δεν έχουμε μια καπιταλιστική κυβέρνηση μπροστά μας. Για ποια πολιτική ανεξαρτησία της εργατικής τάξης που θα παλέψει για το ένα και το άλλο αυτό το συζητάμε, μπορούμε να μιλήσουμε. Μιλάμε σήμερα, έχουμε αυτή την πρώτη συνάντηση, τη στιγμή που τα δικαστήριά τους ξαναχώσαν στη φυλακή την Ιεριάνα και βέβαια αυτοί πήγαν να το καπηλευτούν οι κυβερνώντες και έφαγαν βέβαια το σχετικό καφέ και νερό και ο Φίλης και ο Ξητάκης. Δεν νομίζω ότι θα στεναχωρηθεί κανένας γι' αυτό και λίγα πάθανε. Αλλά έχεις μια τέτοια ορισμένη κατάσταση που αυτοί που μας παριστάνουν ότι είναι το μικρότερο κακό είναι οι ίδιοι με την υπογραφή του Τσίπρα και του Τσακαλώτου προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που ζητήσανε και αποδέχονται να καταρτηθεί ουσιαστικά η απεργία γιατί απαιτεί το 51% των εγγεγραμμένων να είναι στη συνέλευση για να ψηφιστεί μια απεργία. Ένα αγώνα που σε όλη τη μεταπολίτευση δώσαμε να μην περάσει. Και τον περνάνε αυτοί οι ψευτοαριστεροί για λογαριασμό του κεφαλαίου. Ποια τάξη και ποια δύναμη κοινωνική υποστηρίζουνε. Θα έχουμε αυτά να χαιρετήσω αυτή την προσπάθεια των συντρόφων του ΝΑΡ.